Γεια σας gamers, Κατομάνης εδώ και σήμερα θα δείξω ένα μικρό tutorial για το πως να φτιάξετε ένα piston door, δηλαδή μια κρυμμένη πόρτα από pistons. Ωραία, λοιπόν, πρώτα απ' όλα εγώ έχω φτιάξει το piston door. Να σας δείξω πρώτα απ' όλα πως είναι, άμα σας αρέσει. Και έχω κρύψει το μοχλό για να ανοίξει την πόρτα, γιατί δεν θα ήταν κρυφή άμα έχει το μοχλό μπροστά. Τώρα έχω κρύψει κάτω από αυτό το block, πατάω στο μοχλό και boom, ανοίγει. Αλλά πάντα να καλύπτετε τα ίχνη σας, δηλαδή να βάζετε πίσω τα blocks που έχετε σπάσει. Ωραία, λοιπόν. Τώρα παίρνεις μέσα και κρύβεις ό,τι θες ή θα κάνεις το σπίτι σου εδώ πέρα. Και μέσα έχεις diamonds, άμα έχεις. Άμα δεν έχεις, δεν πειράζει. Επίσης την κλείνεις από μέσα. Δεν θες να μπουν zombies ή να σε βρουν άλλοι. Ωραία, τώρα ας κλείσουμε την πόρτα. Ας καλύψουμε τα ίχνη μας. Και θα σας δείξω τώρα πως φτιάχνετε το piston trap. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα χρειαστούμε redstone, sticky pistons, redstone repeaters και lever. Βασικά θα χρειαστούμε 4, όχι 5. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να σκάψετε ένα μικρό διάδρομο όσο μακρύ τον θέλετε, αλλά να είναι λίγο. Αυτό είναι αρκετά πολύ. Ωραία. 2 blocks. Ψηλά, 2 blocks πλάτος και μήκος, δεν ξέρω τι είναι. Και το πρώτο πράγμα που τώρα, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε, ψέματα, είναι να πάτε στο δεύτερο block από εδώ. Και βασικά να σας πω γιατί το πάτε στο δεύτερο block. Γιατί άμα ήταν στο πρώτο block, τώρα θα σκάβατε 2 blocks έτσι και θα βάζετε ένα sticky piston και θα φαινόταν. Καταλάβατε, και δεν θα κλείνει καλή πόρτα. Τέλος πάντων, ναι, δεν καταλάβατε τίποτα. Πας στο δεύτερο μπλοκ όπως είπαμε και σκάβεις 2 μπλοκ και βάζεις το sticky piston. Θα κάνεις το ίδιο από εδώ. Και κάτω θα σκάψουμε 2 blocks και 2 blocks και θα βάλουμε 2 pistons. Θα μοιάζει κάπως έτσι τώρα. Αρκετά εύκολο πιστεύω. Τώρα θα σκάψουμε. Θα σκάψουμε βασικά, ναι. Θα σκάψουμε από αυτή τη μεριά μέχρι να φτάσουμε να είναι 2 blocks πίσω από το piston. 1, 2. Τώρα θα βάλουμε ένα repeater πίσω από το piston. Έτσι. Δεν θα το πειράξουμε καθόλου το repeater. Θα κάνουμε το ίδιο στο άλλο piston. Όπως είπαμε, 2 blocks πίσω από το piston. Και είναι sticky piston, να ξέρετε. Χρειάζεται sticky piston, όχι σκέτο piston. Τώρα θα σκάψουμε εδώ πέρα 2 blocks. Να είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ένα επίπεδο κάτω από τα pistons. Και τώρα θα βάλουμε 2 repeaters. Και τώρα για να ενωθούν όλα αυτά μαζί, θα βάλουμε ένα redstone εδώ, εδώ, μέχρι εδώ. Και στο block που είναι το piston θα σκάψουμε έτσι, μέχρι να φτάσουμε τα pistons. Θα κάνουμε το ίδιο εδώ. Νομίζω, ναι, αυτό. Και τώρα θα τα ενώσουμε σαν καλά παιδιά και θα μοιάζει κάπως έτσι. Τώρα όμως το redstone δεν κάνει power, πώς να το πω, τους repeaters, τα repeaters. Γι' αυτό πρέπει να σκάψουμε γύρω γύρω από τα repeaters, κάπως έτσι, ώστε να κάνουν power up. Και μισό να το κάνω μέρα. Zero, ωραία. Λοιπόν, όχι μεγάλη διαφορά. Και τώρα νομίζω είστε έτοιμοι. Το μόνο που θέλετε είναι να βάλετε ένα μοχλό, ή από εδώ ή από εκεί. Βασικά δύο μοχλούς. Γι' αυτό θα σπάσετε αυτό το redstone. Θα βάλετε εδώ πέρα, για να περνάει το ρεύμα, το redstone. Και θα φτιάξετε ένα block και θα βάλετε redstone πάνω. Και τώρα θα το καλύψετε. Το καλύπτουμε. Καταλήψουμε όλα. Με ό,τι υλικό έχετε χρησιμοποιήσει. Αυτό το λάθος που πήγα να κάνω εγώ, αυτό δηλαδή, κόβει τη ροή του redstone, δηλαδή από εδώ να πάει κάτω. Γι' αυτό πάντα πρέπει να το κάνουμε ένα block πάνω από το redstone, δηλαδή κάπου εδώ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν κόβει τη ροή και είναι μια χαρά. Οπότε το καλύπτουμε. Το καλύπτουμε, ναι. Βάζουμε το μοχλό εδώ πέρα. Και όπως βλέπουμε η πόρτα κλείνει. Αλλά τώρα πρέπει να φτιάξουμε κι άλλο ένα μοχλό ώστε να ανοίγει η πόρτα. Εγώ θα τον κάνω φανερό το μοχλό αυτή τη φορά. Γιατί θα επιλέξετε εσείς πόσο κρυφός θέλετε να είναι. Βασικά είναι έτοιμο.
Βάζω εδώ πέρα ένα μοχλό. Και κλείνει. Κλείνει. Αλλά αυτό το λάθος που έκανα εγώ τώρα δεν πρέπει να το κάνετε ποτέ. Άλλο ένα λάθος. Τώρα όπως βλέπετε δεν ανοίγει η πόρτα, γιατί το κλείσα από μέσα. Οπότε πρέπει να πάω πάνω, να το κλείσω, να ξαναβάλω ότι έχω σπάσει και να το κλείσω απ' έξω. Οπότε ποτέ όταν είστε... Ακούστηκε κάπως αυτό. Τέλος πάντων, ποτέ όταν είστε απ' έξω να μην κλείνετε την πόρτα από μέσα. Δηλαδή έτσι. Και πάντα να την κλείνετε με το μοχλό που της ταιριάζει. Και τα πίστονες μπερδεύονται και κάνουν ό,τι να είναι. Ωραία, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Πιστεύω να σας άρεσε το tutorial. Γράψτε τα comments άμα πέτυχε το... Το τέτοιο. Το... Α, ποιο, η πόρτα. Πείτε μου στα comments άμα σας πέτυχε. Αν σας πέτυχε, αξιολογήστε με κάνοντας ένα like. Και subscribe άμα δεν έχετε κάνει ακόμα. Εγγραφή, να το πούμε στα ελληνικά. Για να λαμβάνετε τα βίντεο μου και ό,τι ανεβάζω τέλος πάνω. Αυτό, μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. In Minecraft style.